Πήγα στην τράπεζα για 10 ευρώ. Έξω από την πόρτα του σπιτιού μου με κάνανε μαύρο στο ξύλο. Με χτυπήσανε, πολύ άσχημα δηλαδή. Στην Κυψέλη, συμμορίες στείνουν καρτέρι και επιτίθεται σε γυναίκες για να τους αρπάξουν τσάντες με χρήματα ή κινητά τηλέφωνα ακόμη και πρωινές ώρες. Σε κλέβουνε μέρα, σε κλέβουνε νύχτα, δεν μπορείς να περπατήσεις εδώ πέρα. Με έχουνε κλέψει. Μέχρι και τη σακούλα με τα ρούχα μου είχαν κλέψει, γιατί είχα βάλει τα 10 ευρώ μέσα για να πάω να κάνω την αλλαγή. Πήραν την τσάντα. Μου έχουν βγάλει το σκουλαρί και μου έχουν τραυματίσει τα αυτή. Όταν πέσει το σκοτάδι, τα πράγματα γριεύουν περισσότερο, λένε οι κάτοικοι. Νεαροί δεν διστάζουν να τραβήξουν μαχαίρι, ακόμη και μέσα στην πλατεία της Κυψέλης. Αν τους πεις γιατί πήρες την πύρα κυρίως που κλέβουν αλκοόλ αυτοί, σου λέει κάτι έχω ένα μαχαίρι εδώ και κάτι τέτοια. Εδώ στην πλατεία το βράδυ είναι άβατο. Οι κλοπές είναι καθημερινές σε σπίτια και καταστήματα στο πεζόδρομο της Αγίας Ζώνης, λένε οι κάτοικοι. Άνοιξανε παράθυρο, πήγανε και μου πήρανε την τσάντα που είχα ακριβώς στο κρεβάτι. Η γυναίκα που έπεσε θύμα διαρρηκτών λέει στον Α ότι στην περιοχή της Κυψέλης δραστηριοποιείται σπήρα, τα μέλη της οποίας παρακολουθούν τους στόχους τους και εισβάλλουν στα σπίτια μόλις αυτά είναι άδεια. Έχουν βόλτες, κάνουν το χαζό, κοιτάνε στα παγκάκια, κανονικά παρακολουθούν, σε τραβάνε βίντεο. Το στέλνουν μέσα στο Viber τη φωτογραφία σου και σου λέει βγει και χτυπήστε. Η καινούρια πατέντα πετάνε τα αυγά στο μπαλκόνι και όταν δουν ότι δεν βγαίνει κανένας να καθαρίσει σου λέει είναι άδειο το διαμέρισμα. Όπως λένε οι κάτοικοι, παρά την αστυνόμευση δεν αισθάνονται ασφαλείς. Υπάρχει αστυνόμευση βέβαια εδώ στην περιοχή, αλλά θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή γιατί πάντα θα υπάρχουν αυτοί που θέλουν να κάνουν κακό και να σπάσουν κάποιο μαγαζί.